Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλιε και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου παζλ τη αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Στο στούντιο του One Man μαζί μου σήμερα μία ειδήμων του marketing επικοινωνίας για πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στην Αθηναϊκή και όχι μόνο νύχτα και στα clubs και στα φεστιβάλ και στις συναυλίες και στις μουσικές. Κυρίες και κύριοι, η Ναταλή Τσιριγότη. Καλώς ήρθες Ναταλή μου. Καλώς σε Το τιμόν είναι στα χέρια σου. Ελπίζω λοιπόν να είσαι έτοιμη να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Ξεκινάμε ευθύ αμέσω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν η Ναταλή Ριγότη. Στο καλοκαιρινό Venue Club, κάπου στη Βάρκεζα νομίζω ήταν τότε, γιατί έχει αλλάξει και πολλέ τοποθεσίε, με τον Πολ ε, Όκενφολτ. Καλά, ξεκινάμε. Ήταν μια εποχή, τώρα χρονολογία δεν θυμάμαι ακριβώ, πρέπει να ήταν γύρω στο 2000, όπου ο Πολ τότε ήταν κάτι, σαν να λέμε κάτι μετά το Θεό, το Μωάμεθ, ε, ό,τι θέλει κανεί, βάζει εκεί. αμέσως μετά ήταν ο Πολ Οπότε είχε γίνει ένα, μια, ιστορική βραδιά εκεί σε αυτό το κλαμπ. Είχε μαζευτεί, δεν ξέρω, κυριολεκτικά όλη η Αθήνα. Το κλαμπ ήταν ασφυκτικά γεμάτο, mm -hmm. σε σημείο επικίνδυνο θα έλεγα. Οπότε τότε εγώ δούλευα σε ένα, στη μοναδική στο σελίδα για κλαμπ μουσική και την πρώτη στην Ελλάδα το The City Vibe λεγότανε. Ναι, όπου ήμασταν εκεί για να παίρναμε συνεντεύξεις σε, και λοιπά με όλους τους DJs που ερχόταν και λοιπά. Ωστόσο, εδώ δεν θα μιλήσω για συνέντευξη. Ε, θα μιλήσω για εκείνη τη βραδιά όπου υπήρχε ένα φοβερό vibe Πολλοί ήταν έτοιμοι να προσκυνήσουν το Θεό, ο Όκενφολτ, mm -hmm. σε ό,τι και να παίξει. Και λοιπά. Mm -hmm. Υπήρχε μία έτσι. στη βραδιά, ήταν όλοι συντονισμένοι, υπήρχε ένα απόλυτο συντονισμό. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορούσε να το χαλάσει όλο αυτό. Και κάποια στιγμή εγώ ήμουνα λοιπόν και εγώ στο ανοιχτό κλαμπ αυτό καλοκαιρινό. Mm -hmm. ε, λόγω του πολλού κόσμου, εγώ ήμουνα έτσι πίσω-πίσω. Στην άκρη του μαγαζιού παρακολουθούσα και κάποια στιγμή νιώθω από πίσω μου έτσι κάτι καπνός. <laughs> ε, κοιτάω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γυρνάω το κεφάλι και βλέπω από πίσω να έχει πάρει φωτιά. Κανονική φωτιά. Κανονική φωτιά όπου όταν αρχίζει η φωτιά, απέξω από το μαγαζί ήταν κάτι δέντρα, αλλά ήταν κολλητά, δηλαδή και ήταν ανοιχτό, οπότε έμπαιναν και αυτά μέσα στο, στο κλαμπ και ξαφνικά όλο το μαγαζί αρχίζει να ζητοκραυγάζει, <σχεσίλια> να φωνάζει και να κάνει «Εεεε» και λοιπά, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν μέρος του σοου του Πολόκενφολτ. Και τι ωραία, έχουμε και εφέ. Εγώ συνειδητοποιώ ότι είναι πραγματική φωτιά Οπότε προσπαθώ να μην με πιάσει πανικό. Ειδοποιώ τους, <σχει> την παρέα γύρω-γύρω και λέω: Παιδιά, δεν είναι εφέ. <σχει> <συνέλεστε> και εγώ είμαστε. και <σχει> εγώ είμαστε. και προχωράω πλάτη-πλάτη, γιατί ήταν τόσο στριμωγμένα τα πράγματα. Ήταν οι εποχέ, οι, οι καλέ του, του, κλαμπ, α πούμε, που τα μαγαζιά βάζανε μέσα κόσμο τριπλάσιο. Δεν ξέρω <σχει> πόσο, κόσμο μπορεί να έχει τότε, δηλαδή. Ε, δεν ξέρω, δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Εγώ αυτό θυμάμαι. Ε, δηλαδή, για να βγω έξω, έκανα ώρα και πήγαινα τύχο, και βγαίνω στην είσοδο. Και περίμενα να δω τι θα γίνει. Εγώ να είμαι δίπλα στην πόρτα. Ευτυχώ δεν έγινε τίποτα, διότι αν είχε συμβεί κάτι τώρα δεν θα το λέγαμε για να γελάμε. Αλλά το αστείο τη υπόθεση ήταν ότι ο κόσμο όλο χαιρόταν, σε τροκράβγαζε, έβλεπε τη φωτιά και έλεγε Τι ωραία που περνάμε. Ο Όκενφολτ άραγε ότι την ψηλιάστηκε ότι είχε γίνει. Ο Όκενφολτ, όχι, δεν την ψηλιάστηκε. Δεν κατάλαβε τίποτα. Ήτανε ήταν πολύ μακριά από το, okay. από το σημείο αυτό. Αλλά την άλλη μέρα όλοι συζητάγανε μέχρι να καταλάβουν ότι και υπόθηκε από στόμα σε στόμα ότι παιδιά αυτό δεν ήταν εφαίοι, δεν το φανταστήκατε. Γιατί κάποιοι μπορεί ας πούμε, και να ε, καταλαβαίνει εκεί μέσα. Στη Ακριβώ να θεωρήσαν ότι ήταν ένα έτσι φαντασμαγορικό σοου. Είναι το πιο έντονο club night που έχει ποτέ, δηλαδή αυτό υπό μία έννοια. Ε, το, το πιο, πιο έντονο. Όχι, αυτό ήταν έτσι το πιο αστείο, μπορώ να πω. Ε, πολλά έντονα έχω να σου πω. Από Club Nights. Κάτσε, ο Όκενφολ Μούπε τότε ήταν η εποχή που λατρευόταν σαν Θεό, έτσι. Ναι, ναι, και, και γι' αυτό κανεί δεν έδινε σημασία γύρω του. Αυτό ναι. είναι το, το θέμα. Ότι. ότι και γόντουσαν και δεν το καταλαβαίνανε <laughs> γιατί είχαν μπροστά τον Όκενφολ. <laughs> Διπλή το κάψιμο, έτσι. Αυτό. Δηλαδή ήταν τόσο σημαντικό, ήταν τέτοια η σχέση του κοινού με του DJs εκείνη την εποχή. Mm -hmm που Δεν, δεν ε, είχε σημασία τίποτα άλλο. Εσύ λύσουμε μια πορεία, επειδή είσαι στα πράγματα από πολύ πολύ νωρίς. Λες ότι έγραφε και στην πρώτη ιστοσελίδα τότε που είχε να κάνει με τη σκηνή του κλάμπινγκ. Ο Όκενφολτ, τότε που ήταν super mega τεράστιο, στάρ, τι κασέ είχε. Έτσι από περιέργεια τώρα, μπορεί να έχει μια εικόνα. Ε, εγώ τον έχω ζήσει τον Όκενφολτ από χαμηλό κασέ αρχικά, τι δηλαδή ε, λίγο. Μετά ε, θυμάμαι το τελευταίο ήταν. Νομίζω 60 χιλιάρικα για τρει ώρε. Ο... Θυμάμαι ένα τέτοιο. που να έχει πάει και παραπάνω. Όχι και άσχημα. Ε... Για τον Wochenfold. Θυμάμαι ένα τέτοιο. Αλλά από συζητήσει. Γιατί εγώ δεν ήμουν ποτέ και στα οικονομικά, αλλά mm -hmm. ό,τι μπορούσα να ακούσω. Αλλά για ένα τρίωρο 60 χιλιάρικα δεν είναι. Τώρα με το χέρι στην καρδιά. Ε, ακόμη και αυτοί οι superstar DJs ξέρω εγώ, ο ποιου άλλου βάζει στην ίδια λίγα. Τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Κοίτα τώρα, εντάξει, Oakenfold, ε, εγώ βάζω άλλου ε, εκείνη την εποχή, α πούμε. Αλλά οκ. Okay, ε, ήθελα να, να πω αυτό το γεγονό, γιατί ήταν και γνωστό σε πολλοί κόσμο και είναι και πολύ γνωστό ο DJ ναι. στο ευρύ κοινό. Αλλά τότε υπήρχαν και άλλοι τύπου Jeff Mills ας πούμε ναι. ε, με τον οποίο έχω βρεθεί σε συνέντευξη στο Intercontinental και από το άγχος μου γιατί μου να Πιτσιρίκα του είπα κάτι, του είπα μια γένεια στα αγγλικά oh. ε, από λάθο, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο και με κοιτούσε καλά καλά και μετά ε, ήταν φοβερή αμήχανη στιγμή και λοιπά <laughs> ε, του είπα excuse my English και κάτι τέτοια ε, Τι άλλο να θυμηθώ τον. Ε, Έχω πάρει συνεντεύξει από όλου αυτού του DJs και δεν έχω κρατήσει καμία. Ε, δεν, δεν έχω δεν κανένα ξέρω, αρχείο, αρχείο, τίποτα. Δεν έχω καμία φωτογραφία. Έχω μιλήσει με όλου όσους ερχόντουσαν εκείνη την εποχή, γιατί δεν υπήρχε άλλο μέσο. Δηλαδή, ε, έχω κάνει με όλου συνέντευξη και δεν έχω κανέναν. Εντάξει, έχει τι αναμνήσει που λένε έχω μιλήσει με τους Deep D's, με τον Jeff Mills, με τον Juan Atkins, με τον Dave Seaman, με τον Satoshi Tom, με όποιον μπορεί να φανταστείς. Αυτή τα λεφτά τους τώρα με το χέρι στην καρδιά για να καταλήξω στην ερώτηση που ξεκίνησα. Είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά να παίρνει ένα DJ <laughs> για τρει ώρες 60 χιλιάρικα. Λέω Όχι, τότε, για να συ, κάνω τον το δικαιώμα, το μαζί σου, αλλά μάλλον πρέπει να έχει να κάνει με τον νόμο της προσφοράς και τη <laughs> ζήτηση. <laughs> ναι. φαντάζομαι, αλλά ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Ε, ενώ ας πούμε σε κάτι άλλες εκδηλώσεις τύπου Sync Festival ας πούμε όπου και εκεί υπήρχαν έτσι ιερά τέρατα της μουσικής φεύγουμε από το χώρο του clubbing τώρα πάμε και σε άλλα είδη γιατί εγώ φίλο να σου πω ότι μπορεί να είσαι σαν τη σκηνή, την κλαπ σκηνή αλλά πάντα ήμουνα με το ένα πόδι έξω. Και γενικώ mm. σε ό,τι έκανα ήμουνα πάντα με το ένα πόδι έξω, δεν ξέρω, αυτό είναι Καλή χαρακτηριστικό. Είναι. Ναι, γιατί δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου μέσα σε κάτι απόλυτο. Mm -hmm. Οπότε και όταν ήμουν στο κλάμπ έλεγα τι άλλο παίζει παρά έξω. Οπότε έχω περάσει τις εποχές ε, indie, funk, acid jazz, μέχ μέχρι, και blues. Μέχρι και blues ήμουνα, ήμουνα και θαμώνα στο blues την Πανόρμου έχω να σου πω. Τι στο blues <laughs> της Πανόρμου. Ακριβώς, ναι. ναι ήμουν αυτή η περίπτωση. Ήθελα, ήθελα να τα δω όλα. Μάλιστα. Η χρυσή εποχή του κλάμπινγκ που λέμε και ξαναλέμε ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτή, πόσο χρυσή ήταν τελικά η Ναταλή. Μια και την έζησε στο πίκτη σε. Ήτανε κι εγώ, να σου πω και την αλήθεια, ένα μεγάλο κομμάτι δεν το έζησα ω επαγγελματία. Mm -hmm. δηλαδή, τα πολύ καλά, τα χρυσά χρόνια. Ε, Ποια θεωρήσε πολύ καλά χρυσά Δεν χρόνια. ήμουν ακόμα επαγγελματική. Ε, 90s. 90's ναι. Ναι. Ήμουνα ε, μια αγνή κλάμπερ. Mm -hmm. <laughs> και πώ ήταν λοιπόν να είσαι αγνή κλάμπερ στην Αθήνα στη δεκαετία του 90. Τι να σου πω, ήταν, τι να σου πω. Πες το βρε, όπως το σκέφτεσαι. Ήταν τόσο ωραίο όσο Ή, λένε Ναι, οι ναι γιατί ήταν κάτι και καινούριο, είναι η αλήθεια. Ε, υπήρχε μια ελευθερία, υπήρχε ένα ότι τα πάντα είναι, ότι είσαι αποδεκτός ό,τι και αν είσαι, όπου και αν είσαι, <laughs> όπως και αν ό,τι και να κάνεις, ότι σημασία έχει να είναι οι άνθρωποι μαζί, δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνει, πόσα λεφτά παίρνει. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή, βγαίναμε έξω το βράδυ, θυμάμαι και ε, ε, δεν ξέραμε τι δουλειά κάνει ο άλλο. Δεν ξέραμε τι, δεν μα ενδιέφερε. Κάτσε, δεν υπήρχε ταξική διάσταση στο κλάδο. Όλοι περνούσαν το ίδιο καλά με όλους ξοδεύοντα τα ίδια λεφτά. πώς γινόταν αυτό, Δηλαδή, ε, Έβρισκε τον τρόπο. <laughs> Έκανε τι ταρζάνιε σου και έβρισκε <laughs> τον τρόπο. Αν θυμάσαι και σε αυτέ τι ηλικίε, ειδικά, πώ λέμε να. όλοι, Μα πώ διασκεδάζαμε έτσι χωρί να έχουμε λεφτά, α Δηλαδή, υπήρχε ναι. αυτό. Και ήταν αυτή η αίσθηση τη ελευθερία και τη αποδοχή. Εγώ αυτό θυμάμαι και, και, και ένα ωραίο θεαματικό. Δηλαδή, και τα κλαμπ ήταν ωραία, υπήρχαν κάτι κλαμπ. Με με γουνάκια στους τοίχου, κάποια, κάτι άλλο. Το in the Island", Το in the Island". Yeah. Υπήρχε το X Club στη Lenormand, από τα αγαπημένα μου που κράτησε κανένα μήνα μόνο. <laughs> όπου όπου, όπου όμω ήταν η Μάρα Δησίπρη στην πόρτα και η Κλειόχα τη Στεφάνου, κάνανε πόρτα εκεί κλπ. Ε, είχε μέσα, θυμάμαι, κάτι τύπου με φτερά κλπ. Και, λοιπά και φουσφοριζέ, αξεσουάρ και όλο αυτό. Κεφάλαιο πόρτα τώρα, επειδή την είπε στη λέξη, δεν γίνεται να μην το πιάσουμε. Έκανε καλό ή κακό το face control στα κλαμπς και πότε, αν υποθέσουμε ότι ξεκίνησε ως καλό, πότε, ξέρεις, εκφυλίστηκε το πράγμα και έγινε απλά, ξέρεις, ένα διαβατήριο χλυδής, θα το πω έτσι. Ναι. Κοίταξε τώρα, αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί από τη μία το face control τι σκοπό είχε, ας πούμε να είναι το κλαπ να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε άντρες, γυναίκες κλπ. Ας πούμε okay. να μην είναι ένα κλαπ με τρεις γυναίκες και 200 άντρες okay. παρένθεση εδώ θέλω να σου πω ότι έχω βρεθεί στο factory στην Πενάκη το πρώτο factory που άνοιξε Ever στην Αθήνα που ήταν αυστηρά gay club mm -hmm. όπου έχω πάει με φίλους και νομίζω ήμουνα ανάμεσα στι τρεις γυναίκες που υπήρχαν σε όλο το κλαμπ. Το πέρασε καταπληκτικά δεν mm -hmm. με ενόχλησε άνθρωπο, ήταν ωραία κλείνει παρένθεση εγώ συμφωνώ εν μέρη με το face control okay. δηλαδή έχω τύχει σε club που όντως ε, δεν έχει χαλάσει η ατμόσφαιρα γιατί υπήρχαν άνθρωποι ας πούμε που δεν του ενδιαφέρει η μουσική. Πάνε να κάνουν φασαρία ή mm -hmm. έχουν πάρει πολλά ντράγκ κλπ. Και, και δημιουργούν πρόβλημα. Δεν ξέρω όμω. Απ' την άλλη, ω δημοκρατικό άνθρωπο, mm -hmm. <laughs> δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα. Ναι, Οπότε ναι, ναι, ναι. δεν ξέρω ποιο είναι ο τρόπο που μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία σε, σε ένα τέτοιο θέμα. Υποτίθεται όμω, όπω λες και εσύ, ότι ξεκίνησε η πόρτα, ρε παιδί μου, για να... γιατί ο πορτιέρη ή η η πορτιέρησα... Ήξερε, όσμιζότανε ποιοι πάνε στο κλαμπ για να περάσουν όντω καλά. Ας, και δεν πάνε για να πιάσουν τον το ποπό τη. Ε, φαίνεται και λίγο, να... ξέρει. Δηλαδή υπάρχει ένα έτσι. Δεν του καταλάβαινε ποιοι ήταν. Έχει φάει ποτέ πόρτα. Ε, όχι, εγώ δύσκολο, γιατί και οι, οι κοπέλε θα είναι πιο δύσκολο να φάνε πόρτα, yeah. είναι η αλήθεια. Σκέψου τότε, στα 90s, υπήρχε και οι γυναίκε ε, μπαίνανε και χωρί να πληρώσουν ακόμα σε κλά που είχαν είσοδο, αρκεί να έχει ένα κατάλληλο ύφο. Το έχω κάνει μία φορά, έχω να σου πω. Που ήμασταν, δηλαδή, Θα σου πω, ήμασταν φοιτήτριε τότε, δεν είχαμε λεφτά, όπω καταλαβαίνει, και θέλαμε να πάμε, νομίζω ήταν το αμφιθέατρο τότε. Εγώ φάνηκε μια πόρτα στο αμφιθέατρο. Στα πολύ χάη του το αμφιθέατρο, λοιπόν. Και λέμε, θα πάμε στο αμφιθέατρο. Τρει ναι. κοπέλε. Τι νόμαστε λοιπόν, φτιαχνόμαστε κλπ. Και, και λέω, Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε με ύφο ότι είμαστε κάποιε, τέλο πάντων. Και θα πάμε από την είσοδο των προσκλήσεων. Γιατί υπήρχαν, είχε δύο εισόδου: η μία που, αυτή που ήταν με πρόσκληση και η άλλη που πληρώνανε. Αχ. Οπότε παίρνουμε το ανάλογο ύφο, δεν σταματάμε πουθενά ναι. και προχωράμε. Και μα αφήσανε και περάσαμε. Δεν μα ρώτησε κανεί τίποτα, διότι δεν ξέρω τι ύφο είχαμε πάρει. Αν το έκανα εγώ αυτό ή και πολλοί άλλοι φίλοι μου, θα πηγαίναμε, θα προσπαθούσαμε να περάσουμε και απλά ξέρει, ένα κτίνο θα εμφανιζόταν μπροστά μα και θα μα έπιανε από το γιακά και θα μα πήγαινε. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνει τώρα. Είναι αλλιώ ε, αλλιώς μια γυναικεία παρουσία σε ένα κλαμπ. αλλιώ μια αντρική. <laughs> έτσι. Λοιπόν, ποιο ήταν το καλύτερο και το πώ να το πω, το πιο. Α το θέσω αλλιώ. Υπήρχαν οι στιγμές που ένιωθε το κλάμπινγκ στην Αθήνα εκείνη την εποχή να παίρνει κάποιε επικίνδυνε διαστάσει. Μάλλον αυτή η δαιμονοποίηση που είχε πάει να γίνει από Ευαγγελάτου, από τον ένα, από τον άλλο, με Μάνες Ρέιβερ, με Βλέπω Κύκλου, από εδώ και από εκεί. <σχ> πόσο κοντά ήταν στην πραγματικότητα του κλάμπινγκ που ζούσατε εσεί ω κλάμπερ και πόσο κακό ή Τίποτα έκαναν τέλο πάντων στην όλη σκηνή. Ε, δεν νομίζω ότι έκανε ο Εβραγκελάδο κακό στη σκηνή. Αυτά που λεγόντουσαν ισχύανε σε πολύ μικρότερο βαθμό από όσα φαινόταν στα μίντια. Γιατί... Ξέρει και εσύ, ότι πόσο μεγενθύνεται μια κατάσταση όταν θέλουν στα, ε, μύτια. στα μύτια και ειδικά στην τηλεόραση. Οπότε πήρανε μια κατάσταση που υπήρχε στα κλαπ, αλλά το μεγενθύνανε τόσο πολύ. Αυτό που χάλασε για μένα το κλαπ ήταν η εμπορευματοποίηση, όπω γίνεται συνήθω. Τι σημαίνει εμπορευματοποίηση, κάτσε, δηλαδή. Η εμπορευματοποίηση, ότι άρχισε να γίνεται αυτό μαζικό, όπω θα γινόταν έτσι mm -hmm. κι αλλιώ. Όντω ε, τα ναρκωτικά χαλάσανε ένα μέρο ε, της δουλειά. <laughs> Με την έννοια πια ότι σταματήσαν, σταμάτησε να έρχεται κόσμο που ήταν αφοσιωμένο στη μουσική. Okay. Γιατί το κλάμπινγκ δεν ήταν ναρκωτικά αυτό που λένε ότι πρέπει ε, να πάρει ουσίε για να ε, μπορεί να είσαι σε ένα κλαμπ. Ήσχε και αυτό. Ναι, εντάξει, ε, club, ο, όπως, ισχύει, ε σε, όπως, ισχύει, και στα μπουζούκια, ας πούμε, όπως αντί να πιείς, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να πιείς πέντε που σου ουίσκι π.χ. Okay. ή okay. άλλε ουσίε που καταναλώνονται εκεί και λοιπά, γιατί είναι διαφορετικό ας πούμε, από κάποιον που κάνει χρήση άλλων ουσιών στο κλαμπ. Αλλά mm -hmm. δεν είναι και το θέμα, είναι ότι αυτά υπάρχουν παντού και πάντα. Είναι ο λόγος που πας. Οπότε εσύ λες ότι υπήρχαν αυτοί που πήγαιναν στα κλαμπ και στα rave party και όλα αυτά rave party πόσο σου mm, ακούστηκα ναι, τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε όλα αυτά που ενδεχομένω να κάνανε χρήση κάποιων απαγορευμένων ουσιών, αλλά μόνο και μόνο για να του κάνει elevate, α πούμε, το συνέστημα της τη αφοσίωση στη μουσική και υπήρχαν. και μετά χάλασε το πράγμα γιατί πήγαιναν κάποιοι απλά μόνο να το απλά για να μα τουρώσουν. Ακριβώ. Δηλαδή βρίσκανε ένα χώρο που αντί να πάνε, α πούμε, στη γωνία, ναι. λέω εγώ, πηγαίνανε στο κλαμπ. Okay. Το οποίο αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα. Mm -hmm. Μετά άρχισε σιγά σιγά να εμπορευματοποιείται την DJ τύπου fold α πούμε, που λέγαμε πριν, και οι υπόλοιποι που αναβαθμίζαν την σκηνή μουσικά, εννοώ, και ότι μπορούσαν να δώσουν κάποια νέα στοιχεία στη μουσική, mm -hmm. ήταν για πιο περιορισμένο κοινό. Ναι. Οπότε κάπω έτσι άρχισε να, να χαλάει, λε. Κάπω έτσι η... έκοψα το κλαμπινγκ όπω έτσι εγώ στο κλαμπ. Μάλιστα. Σήμερα ε, σκέφτεσαι καθόλου τι κάνει η πιτσίρικαριά, αν κλαμπάρει, αν δεν κλαμπάρει, τι γίνεται, έχει καθόλου αντίληψη του τι γίνεται εκεί έξω. Το σκέφτομαι καμιά φορά. Yeah. Δεν έχω πολύ μεγάλη αντίληψη. Ξέρω ότι υπάρχουν έτσι πιο μικρά μαγαζιά, αλλά δεν νιώθω ότι γίνεται κάτι. Δεν νιώθω ότι γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Πιστεύω okay. οι κεραίε μου θα το είχαν πιάσει. <laughs> Πιστεύω. Δεν είμαι και σίγουρη. Έχουμε περάσει μια κάπα ηλικία. <laughs> μια κάπα ηλικία, <laughs> <laughs> <μ'> αρέσει. <laughs> 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 ε, οπότε, αλλά θεωρώ ότι. Δε, δε, δεν νιώθω να βράζει κάτι, α okay. πούμε. Εντάξει, υπάρχει το τραπ. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτό είναι που έχει αλλάξει. Αλλά τότε, τότε τη δεκαετία του 90 ήταν αλλιώ. Γιατί δεν το ήταν μόνο το κλαμπ, ήταν, α πούμε, θυμάμαι ότι εμεί βγαίναμε από τη Δευτέρα. Πηγαίναμε, α πούμε, υπήρχε το Ζου στη ναι, Μιχάλα πράγμα. Κοπούλου. Υπήρχε το Μπρίκι, υπήρχε η Μαβίλη. Υπήρχαν. Πρά... Εμεί βγαίναμε τη Δευτέρα και ήταν σαν να ήταν Σάββατο. Να. Ναι. Φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο κάπω. Άλλαξε με τις κρίσεις και με όλα αυτά και ναι, που ήρθαν. Ναι. Μετά, ω άνθρωπο που έχει ταξιδέψει, η εποχή που εσύ έκανε έντονο κλάμπινγκ συμβάδιζε με αυτό που συνέβαινε στην κλάμψη άλλων ευρωπαϊκών ή όχι ευρωπαϊκών Μητροπόλεων. Ε. Κοντά ροχτυπιόμασταν, δηλαδή του κοιτούσαμε στα ίσια, παιδί μου. Το, στο μέτρο του λογικού, α το πούμε έτσι. Ναι, Προφανώ ναι. το Λονδίνο είχε κάτι άλλο, το Βερολίνο είχε κάτι άλλο, αλλά στεκόμασταν ω τώρα. Στο Βερολίνο, α πούμε, ξέρει, τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι. Ότι ενώ είχαν τα κλαμπ του, εμεί είχαμε πιο έτσι κυρίλε κλαμπ να το πούμε, uh -huh. ωραίο design, φτιαγμένα κλπ. Εκεί, α πούμε, μπορεί να πήγαινε σε ένα κλαμπ, το οποίο κλαμπ να ήταν πέντε κολόνε, σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο κλπ. Mm -hmm. Αλλά η μουσική και ο ήχο ήταν, ήταν άψογα. Ήταν άψογα. Δηλαδή, πήγαινε και δε, δεν το πίστευε ότι υπήρχε αυτό ο ήχο. Uh -huh. Του ενδιέφερε δηλαδή ο ήχο, ήταν φοβερό. Ενώ εδώ ήμασταν το αντίθετο. Okay. Μας μας ενδιέφερε το, το design και το έτσι και το αλλιώς και ο ήχος τίποτα. Ναι. Και το βαφτίζα ή το αντίστροφο όταν ήταν πιο underground, mm -hmm. σε αντίστοιχα ας πούμε σκηνικά, βαφτίζαν και τον ήχο underground. Ναι, 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 οπότε καταλάρω. λέγανε εδώ είμαστε underground οπότε και... Ο αλλά ήχος. δεν έτσι γιατί το underground στο Βερολίνο ήταν όντως underground Αλλά ο ήχος είχε ποιότητα ναι, ναι. Ενώ εδώ πέρα τρίζανε ας πούμε τα ακριβώς, ηχεία και... σου και... το... λέγανε underground ναι. Η καλύτερη ώρα ενό πάρτι, ποια είναι, όταν ε, ξεκινάει, ενό club night, όταν ξεκινάει, όταν είναι στο πίκ του ή όταν έχει κυλήσει όλο και είναι λίγο πριν το τέλο και λε: Φίλε, τι έζησα και απόψε, τι, τι τελειότητα ήταν αυτή. Ε, νομίζω ότι ξεκινάει, από, δηλαδή όταν θα φτάσει στο πίκ, δηλαδή mm -hmm. γύρω στι, να το πω, 5 το πρωί 6, έχει καταλάβει αν θα πεις τι έζησα και απόψε. <laughs> Χωρί να το έχεις πει ακόμα. Οπότε, γύρω στι 5 έχει καταλάβει. Εκεί τώρα είναι από ένα σημείο και μετά, όταν μεγαλώνει λίγο, Που δεν μπορεί να ξενυχτά και τόσο πολύ συνεχώ, ναι. ήταν το ερωτηματικό: να φύγω ή να μείνω. Ναι. Εμένα έχω να σου πω ότι μου έχει τύχει να βγαίνω και να ξαναγυρνάω πίσω <laughs> για Τη να μην αυτούρα. χάσω. <laughs> Ακούγοντα α πούμε ένα κομμάτι και λέω όχ τώρα θα γίνει χαμό, πρέπει να ξαναπάω πίσω. Ναι. Διότι τι γινόταν υπήρχε μια μαγική στιγμή uh -huh. που ότι ο κόσμο που έμενε όταν φεύγε, έφευγε ένα μέρο και μένα είναι η καλή που λέμε. <laughs> <laughs> η κρεμονταία καλή εντό εισαγωγικών. <laughs> <laughs> ε, Καταλάβαινε, ένιωθε λοιπόν το vibe να αλλάζει. Όταν λοιπόν <laughs> ο DJ έπιανε αυτό το ρυθμό. <laughs> Ε, υπήρχε πάλι μια επικοινωνία υψηλού επίπεδου, ναι. ε, σε ένα άλλο ας πούμε, σε μια άλλη σφαίρα και εκεί άρχιζε ένα, μια ωραία βραδιά που λες τι έζησα κι εγώ ε, απόψε και μουσικα ναι. και με τον κόσμο γύρω γύρω, γι' αυτό είχε σημασία ποιος, ποιος ήταν μέσα στο κλαμπ. Ναι, οι περισσότερες ώρες που έχεις κάνει σε ρί κλαμπινγκ πόσες είναι. <laughs> Σερί. Έχει κάνει αυτά τα τρελά στο Πανοράμα, στο Μπέρκαϊμα, και πέρα που μπαίνει Παρασκευή, παρασκευή και βγαίνει στην Τετάρτη. Όχι, όχι, όχι. όχι. Ε, όχι. Okay. Δεν είπαμε. Εννοούμε. <laughs> όχι, okay, αυτό. Ε, ναι, γιατί αυτό καταρχήν δεν μπορεί να το κάνει χωρί ουσίε ναι. ε, και, και ουσίε που μετά δεν ξέρει και πού μπορεί να βρεθεί. Ε, όχι. Έχω πάει στο πανωράμα. Έχω περάσει καταπληκτικά. Να σου πω, κάποια στιγμή νιώθω ότι είμαι οκ. Okay. Ναι. Φτάνει τώρα. Ε. Ότι είναι ωραία, περάσαμε ωραία. Τέλο. Ναι, γιατί μετά, μετά θε. Ε, ναι, <laughs> θε να, να, να συνέλθει λίγο. Ναι, δεν είναι ωραίο κι αυτό. Να mm -hmm. το κάνει. Όχι, τρίμερο δεν έχω κάνει ποτέ. Είναι η αλήθεια. Δύο ημέρα. <laughs> <laughs> Δύο βράδια, όχι. Δηλαδή να το πάω μέχρι, θα σου πω. Ήμουνα στο επίση ιστορικό, γιατί έχει μείνει στην μνήμη πολλών κλάμπερ, ε, event του John Dinkwitz στο Κάβο Παραντήσιο στη Μικονό, όπου ε, ε, θυμάμαι ότι έχω φύγει με ένα backpack. Δηλαδή mm -hmm. δεν είχα σκοπό να κοιμηθώ. Λέω θα πάω, θα κάνω τώρα, θα φύγω την άλλη μέρα ο οποίο τύπο έπαιζε από τι 2-3 το πρωί, τι ώρα ανέβηκε στο Σταντέξ, και κατέβηκε στι 2 το μεσημέρι. 12 ώρε, ερή. Ναι, του άρεσε τόσο πολύ, γιατί γινόταν αυτό το μαγικό που λέμε στον κόσμο, δεν κατέβηκε ποτέ ενώ δεν ήταν αυτό γραμμένο στο συμβολέο του, δηλαδή δεν ήταν, ήταν μέχρι τι 6 ώρα, α πούμε, ε, έπεσε στην πισίνα του Κάβο Παραντήσο, έπεσε και το μισό μαγαζί με στην πισίνα μαζί με τον <laughs> Τίγκουιτ και συνεχίστηκε το event αυτό. Εμεί χάσαμε το καράβι κλπ. Ε, μετά λέγαμε, ψάχναμε να βρούμε άλλο, να φύγουμε μέσω τίνου από αλλού, γιατί δεν ξέραμε πού να μείνουμε και όλα αυτά. Είχαμε mm -hmm. περάσει καταπληκτικά. Τα εφόδια ενό σωστού DJ, κατά τη γνώμη σου, ποια είναι. Τα εφόδια. Ναι, τι ναι. κάνει έναν DJ δυνατόλο να ξέρει ότι θα περάσει καλά. Α, νομίζω πάρα πολλά, δεν ξέρω. Δηλαδή, ε, για μένα θεωρώ ότι να έχει ευρύτερη μουσική γνώση. Ε, mm -hmm. Δηλαδή ε, θυμάμαι ότι πολλέ φορέ Όταν μ' άρεσε το σετ ενός DJ Μετά όταν το ψάχνα Έβλεπα ότι κάποτε ας πούμε, ήταν μέλος σε μπάντα Ήξερε μουσική Έπαιζε κιθάρα Δηλαδή δεν ήταν αυτό ότι ε, πατάω δύο κουπιά Ή έμαθα yeah. να μιξάρω Και τελείωσε Θέλει μια ευρύτητα και διάφορα άλλα νομίζω προσωπικά χαρακτηριστικά του τύπου να φουγκράσει τον κόσμο. Όχι, εγώ έφερα αυτό το σετ, αυτό θα παίξω. Δεν με νοιάζει τι γίνεται από Κατά κάτω. κάτω. Ε, yeah. αλλά πιο πολύ ευρύτητα, γιατί υπήρχαν πολλοί τζέι που ήταν λίγο ότι μόνο αυτό ξέρω, μόνο αυτό yeah. παίζω. Η μεγαλύτερη παρεξήγηση για, την, για το κλαμπινγκ. Ξέρεις, μέσα στα χρόνια, ρε εσύ ένα άνθρωπο που το έχει ζήσει και ω επαγγελματία και ω όπω είπε πριν. Άγνοι ε, κλαμπ. Ποιο σκηνός... έχει βαρεθεί να ακούς ότι. Ξέρεις, λογάκια clubbing. δεν έχει. <laughs> Αυτό μα το έχει πει ένα καινό γνωστό, θα το πω μετά. Λογάκια <laughs> δεν έχει, ε. Λογά... Δηλαδή δεν υπάρχουν τραγούδια, ναι, δεν ναι. υπάρχει κουπλέ ρεφρέν Αυτό μπορώ να το εξηγήσω όμω σε όποιον να μπορεί. είναι ότι α πούμε εμένα τα <laughs> λογάκια. Ωραία είναι, δεν λέω, αλλά σε βάζουν σε ένα πλαίσιο, έτσι δεν είναι. Okay. Δηλαδή ακού κάτι. Του στίχους και α, το μυαλό σου κάπου πάει ακούγοντα του στίχου. Όταν δεν έχει στίχου, είσαι ναι, free. Πά όπου θε. Δηλαδή. Οπότε, ένα είναι αυτό, γι' αυτό δεν έχει. Βέβαια, μετά γίνανε και διάφορα, μπήκαν και λογάκια, αλλά αυτό έχω βαρεθεί να ακούω και ότι δεν είναι μουσική. Ναι. Γιατί δεν έχει όργανα. Καταλαβαίνω γιατί λέγεται αυτό και, σε... και ισχύει σε κάποιε περιπτώσει. Αλλά είναι και... πρέπει να συμβαδίσουμε και με την εποχή. Είναι και η, και η εξέλιξη τη εποχή αυτή. Σωστό. Δεν σου την έχει δώσει όλα τα χρόνια και τα χρόνια που έκανε και πιο εντατικό κλάμπινγκ. Το ότι η λέξη κλάμπινγκ κατευθείαν παρέπεμπε και σε drugs. Ναι. Ενώ α πούμε το ροκ, λέγω εγώ τώρα, μπορούσε, θεωρώταν αυτονόητο ότι μπορούσε να το βιώσει και χωρί drugs. Ενώ άκουγε άλλο κλάμπερ και φανταζόταν. Κατευθείαν. Κρύψτε, ναι. κρύψτε, κρύψτε τα παιδιά σα, μην με αυτό το διάολο, πούμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε γιατί. Με του Ευαγγελάδου που λέγαμε κλπ. Και, και με τι Mannes Ρέιβερ Και ότι διωγγώθηκε και ότι δόθηκε. Να, και εκεί έρχεται πάλι η συζήτηση στο face control. Uh -huh. Α πούμε, εγώ, ε, αυτού του συγκεκριμένου δεν θα του έβαζα στο κλαμπ, Ενώ κάποια στιγμή yeah. περάσανε και αυτοί, διότι στο βουμό του χρήματο, όπω καταλαβαίνει, πρέπει να μπουν όλοι. Και εκεί χάλασε. Ναι. Yeah. Δηλαδή, μπήκε όλος αυτός ο κόσμος σε αυτό και, και έτσι δεν θα κρατούσε και περισσότερη ώρα ίσω. Uh -huh. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτέ οι ουσίε, δεν θα μπορούσε να κάνει τρει μέρε. Ναι. σωστό έτσι δεν είναι. <laughs> Διάβαζα μια συνέντευξη του Σόλεμαν στο Νιου Γιόρκερ, ο οποίο αυτή τη στιγμή, θα να ξέρει και καλύτερα, είναι ένα από του top έτσι. Uh -huh. Ο οποίο έλεγε πώ περνάει τη ζωή του και πόσε ώρε παίζει στην Νίμπιζα που έχει και ένα residency εκεί πέρα. Και ο τύπο παίζει κάτι ανελαίτητε ώρε. Μια φορά έχει παίξει 27 ώρε σε και Εντάξει. το έκανε προφανώ χρησιμοποιώντα διάφορα πράγματα. Κατά τα άλλα, βέβαια, είναι άνθρωπο πολύ φανατικό τη θρησκεία και αναρωτιέται αν με, το, με αυτό που κάνει, με τη δουλειά του, διαβάλει τη νεολαία και θα τον τιμωρήσει ο, ο μεγαλοδύναμος Νομίζω όλο αυτό μπορεί να του έχει προκύψει <laughs> ε, ε, α, α, από όλο αυτό που κάνει. Ε, κατάλαβες <laughs> με όλε αυτέ τι Δεν ξέρω τι να πω, να, πω, <laughs> τι να δηλώσω γι' αυτό. <laughs> τα ιδανικά BPM ποια είναι, Τα ιδανικά BPM. Για σένα. Ε, εγώ είμαι έτσι πιο πολύ του, του μπάσου και του, και, του, πιο αργού, δηλαδή δεν είμαι 140, 100, 100 πολύ είπα 140, δεν θυμάμαι τώρα. Πολύ είναι, πολύ είναι. 126, να το, θυμήθηκα. Εκεί είσαι. 126. Ναι. Να, να, μην χρειάζεται να χοροπηδάς και σαν κατσίκι. Όχι, δηλαδή όχι, ναι, ναι, Η φάση τη ηλεκτρονική μουσική σήμερα, δηλαδή, λέει κάποιο ότι θέλω να ψαχτώ με το DJ Culture και την ηλεκτρονική μουσική σήμερα. Τι πρέπει να ψάξει, τι υπάρχει. Ψάξε κάτι άλλο, ξέρω. <χει> <χει> η αλήθεια είναι ότι Ψάξε ε, το θυ- ε, θυμάμαι α, το σύνξ στο Λαύριο τώρα, δηλαδή πρέπει να ήταν 2005-2006. Mm -hmm. απο τότε αναρωτιόμασταν τι άλλο καινούριο μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική. <χει> δηλαδή από τότε νιώθαμε τον κορεσμό, φαντάσω, mm -hmm. Και θυμάμαι συγκεκριμένα να συζητάμε τον Τζίμι Λιντελ και να του λέω τι βλέπεις, πού έχει να πάει αλλού η ηλεκτρονική μουσική. Θα πάει μάλλον κάπου παραπέρα από αυτό που έχουμε ακούσει και μου απαντάει Μόνο αν ανακαλυφθεί ένα καινούριο όργανο. Τι λέει, ρε παιδί μου. Έτσι μου είπε τότε. Κάτσε, τώρα δεν γίνεται να μην πούμε κάτι για το ΣΥΝΚ όμω. Το έχουμε αναφέρει τρει-τέσσερι φορέ. Το ΣΥΝΚ, εντάξει. Ε, Ήταν το καλύτερο φεστιβάλ που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Στο Λαβρίο. Είναι το καλύτερο mm. φεστιβάλ για μένα που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Όχι γιατί δούλευα σε αυτό και γιατί ήμουνα από τη σύλληψη τη ιδέα στην ομάδα. Ένα, θα σου πω. Πριν κάνω παιδί, mm -hmm. έλεγα εγώ δεν με νοιάζει να κάνω παιδί γιατί εγώ έχω κάνει ένα παιδί και είναι το ΣΥΝΚ. Α, τόσο πολύ. Ε. Ναι, ε, δηλαδή το έλεγα αυτό, ότι εγώ νιώθω ε, σε αυτή τη δουλειά ολοκλήρωση με αυτό το project, γιατί ήταν ένα project που είχε όραμα, είχε ε, στόχο, ήταν ε, και πληρωνόμασταν. Τι τρελά κουβαλούσατε ρε παιδιά και σκεφτήκατε να κάνετε αυτό το φεστιβάλ με αυτούς τους καλλιτέχνες σε αυτό το μέρος. Δηλαδή πες κανένα από το line-up. Άγνοια κινδύνου, αρχικά, mm -hmm. γιατί είχε έρθει ο Δημήτρη Παπαϊωάνου που ζούσε 10 χρόνια στην Ιταλία, ο καλλιτεχνικό διευθυντή του ΣΥΝΚ mm -hmm. και δεν είχε πολύ ιδέα τι γίνεται ε, στην Ελλάδα και θεωρούσε ότι θα φέρει αυτά τα ονόματα εδώ. Είχε φέρει όλη την πρωτοπορία τη ηλεκτρονική ε, σκηνή και όχι dance, ηλεκτρονική. Mm -hmm. Γιατί το dance είναι κάτι συγκεκριμένο. Σωστή. Και όχι μόνο ηλεκτρονική. Και κάναμε και digital art και moving image. Είχε κινηματογράφο, ψηφιακή τέχνη. Είχε πάρει όλο ε, το πακέτο τότε του, του ψηφιακού, α πούμε. Να, θυμάσαι πόσο κόσμο είχε. Εγώ στο sync. Τι εισιτήρια κόπηκαν έτσι από περίεργα να το πούμε τόσα χρόνια μετά. Γιατί έχουμε να το λέω. 100 εισιτήρια αφού... κόπηκαν. Τι 100 εννοείς Στο πρώτο sync στο Λαύριο ήμασταν μόνοι μα. Σε ένα ολόκληρο Λαύριο τα εισιτήρια ήταν 100. Και από τα 100 φτάσαμε στα 6.000. Στην Τεχνόπολη, στο τελευταίο σύνκ, τα οποία τα έχω και εγώ λίγο τώρα, τα τελευταία σύνκ συγκεχημένα στο, στο μυαλό μου. Στο πρώτο σύνκ, στο Λαύριο είχαν κοπεί 100 εισιτήρια. Ναι. Θα με τρελάνει τώρα, πώ γίνεται αυτό. Γίνεται. Εγώ αυτό ε, έχω στο μυαλό μου στο πιο πρωτοποριακό φεστιβάλ που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μα ήταν αυτό, το στο, αυτό στο Λαύριο Και μου λε για 100 εισιτήρια. Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε. Δεν θυμάμαι καλά. Μπορεί να ήταν 500, δεν ξέρω. Αλλά ναι, ήταν εντάξει, ένα τέτοιο εντάξει, νούμερο. Όχι, όχι, όχι. Ήταν τώρα ένα τέτοιο, τέτοιο νούμερο. Ναι, είχε, έπιασε και βροχή ναι. ε, τη μία από τι τρει μέρε. Ήτανε ελαύρο. Κανεί δεν ήξερε τι. είναι. Δεν φτάνει που ήταν κάτι καινούριο. Πρόσεξε, Ήτανε. Καταρχήν ο αγώνα που ήταν 100 καλλιτέχνε. Επίση η ομάδα που στείλαμε. 100 ε, 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 Ήτανε ότι, ότι κανεί δεν ήξερε τι. Δηλαδή πρώτη φορά κάναμε όλη αυτή τη δουλειά. Σε τόσο μεγάλο okay. επίπεδο. Δηλαδή 100 καλλιτέχνε, είχα ξανακάνει εγώ επικοινωνία με 100 καλλιτέχνε, ποτέ. Είχαμε στήσει φεστιβάλ ω παραγωγή. Πότε. Mm -hmm. Οπότε υπήρχε μια τέτοια τρέλα. Ε, ήταν αγάπη για τη μουσική και για να ε, έρθει ο κόσμο σε επαφή με, με αυτό το είδος μουσικής, Αυτό ήταν. Mm -hmm. Και γι' αυτό. Υπεράσει... Και επειδή αυτό γινόταν έξω. Και θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να το φέρουμε πρώτοι εμεί εδώ. Αλλά ήταν τόσο πιο μπροστά που ήθελε λίγο σε μικρότερη κλίμακα, λίγο πιο προσιτό στον κόσμο. Δηλαδή είναι αυτό που κάνει το πλήσκεν τώρα. Ναι, υπομένει, Στην μια... ουσία. Ναι. Ναι. Ότι πήγατε... Πολύ, <laughs> πήγατε... <laughs> Με πολύ φόρα. με πολύ φόρα και ήσασταν μπροστά από Πήραμε την Πήραμε πολύ φόρα τες. και δεν μας βλέπανε. <laughs> <laughs> Σωστό. <laughs> λοιπόν, πες ότι έχει βγει τώρα. Έχεις περάσει, έχεις κάνει ένα club night τρομερό, ρε παιδί μου. Έχεις χορέψει ανελέητα, έχεις περάσει καταπληκτικά. Έχεις πάει να φύγεις αλλά έχει ξαναγυρίσει όπω είπε πριν. Δηλαδή είναι τόσο καλό το Club Night. Με τα πολλά, κάποια στιγμή θα φτάσει στο σπίτι σου και εσύ άνθρωπο είσαι. Τι να κάνει. Θα γυρίσει στο σπίτι σου. Και ξέρει ότι η επόμενη μέρα που σε περιμένει θα, θα είναι δύσκολη, ζώρικη. Κοινώ θα έχει hangover ανελέητο. Τι κάνει, έχει καμιά γιατριά για το hangover. Ξέρει πώ το λέγανε τότε. Ήταν το σύνδρομο τη Τρίτη, λέγεται. <laughs> ναι. Δηλαδή... Το οποίο είναι ότι το σύνδρομο τη Τρίτη είναι διεθνή όρο. Δεν, είναι, δεν το λέμε εμεί εδώ. Ε, δηλαδή, κάνει κλάμπινγκ το Σάββατο. Ε, το πα μέχρι Κυριακή, ας πούμε, κάποια ώρα, μεσημέρι, απόγευμα, δεν ξέρω, καθένα, βράδυ. Uh -huh. ε, τη Δευτέρα είσαι ακόμα υπό την επίρρεια α πούμε, του κλάμπινγκ. Την Τρίτη. Κλερέζα. <laughs> είσαι χάλια, ε, νιώθεις χάλια, στομάχια, κεφάλια, όλα αυτά. Μία συνταγή που ξέρω που εγώ η αλήθεια είναι ότι, δεν ξέρω, είχα ένα κουμπί, είχα ένα όριο και είχα βρει ας πούμε ότι από ποιο σημείο και μετά, από ποιο σφινάκι και μετά, γιατί υπάρχει ένα όριο, δηλαδή αν πιεις ένα σφινάκι την τάδε ώρα έχεις καταστραφεί, αν δεν το πιεις είσαι οκ. Οπότε είχα μάθει αυτό για να σωθώ από το αυτό hangover. Ε, υπάρχουν πολλά γιατροσόφια. Ας πούμε κάποιοι φίλοι, ε, πιο, εγώ άντεχα κιόλας είναι αλήθεια, ήμουν λίγο πιο ανθεκτική. Ε, οπότε ήμουνα μέχρι το, μεσημέρι το απόγευμα συνερχόμουνα. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι ήμουνα λίγο δύσκολα. Ναι. Ε, το απόγευμα έπαιρνα μπρο και το βράδυ πάλι έξω. Okay. Δηλαδή κάπω έτσι γινόταν. Διάφορα για ντροσόφια που έχω ακούσει το βράδυ με, σε συνδυασμό με, με Ζάναξ, Λεξοτανίλ, κάτι, ένα μισό α πούμε. Ε, κάποιοι έχουν κάνει. Δεν το έχω δοκιμάσει προσωπικά, αλλά. Μεξικάνικο έχουν, φαρμακείο το Έχουν πει ότι αποδίδει. <laughs> ειδικά στο πολύ αλκοόλ γιατί το αλκοόλ φέρνει έτσι υπερένταση και λοιπά Σωστό. οπότε σε κατευνάζει έχω ακούσει λίγο λαδάκι ε, το βράδυ πριν βγει έξω αφού το το φάει λάδι και έλα βράδυ δεν, είναι, δεν έχει υπονοούμενο σεξουαλικό, είναι για άλλο λόγο. <laughs> είναι δηλαδή για το στομάχι λίγο να το προστατεύσει. Ναι. ναι, ναι, βέβαια. Κάνει επίστρωση Και ε, κλπ. Ε, οπότε υπάρχει και αυτό το, το γιατρικό αυτά. Ωραία λοιπόν. τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση. Αν είχε τώρα ένα κόκκινο κόμβιο για να το ναι. θέσουμε κομψά, ναι. για να το πατήσει και να, να επιστρέψεις στην εποχή που ήσουν αγνή κλάμπερ και να το ξαναζήσεις όλο αυτό, χωρίς όμως να έχεις μνήμες του τι έχεις ζήσει μέχρι τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι. Πατάς το κουμπί και επιστρέφεις ξέρω, 25 χρόνια πριν. Το πατάς. Ήταν τόσο καλό ώστε να θες να το ξαναζήσεις. Το αυτό. πατάω. Το πατάς, ε. Αυλεπή. κιόλα. <χει> Εντάξει, νομίζω αυτό τα λέει όλα για εκείνη τη χρυσή εποχή. Ναταλή σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ήταν ωραία. Ραντεβού εκεί έξω το βράδυ. Ποιο βράδυ δηλαδή τώρα. <laughs> το απόγευμα <laughs> καλύτερα. Για τσαγάκι. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast 1000 και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη πέμπτη.